Των δημάρχων, των εκπροσώπων της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας κινητών, και των μετευλαβίας συμμετεχόντων εις την Ιεράν Λιτανίαν ταύτην μετά των οικείων και συγγενών αυτών και των της Παναγίας μας της Εκατονταπηλιανής. Μια λιτανία και περιφορά που ύπαρξή της χάνεται στα βάθη των αιώνων, μιας και το ιερό προσκύνημά μας εγγίζει την συμπλήρωση 17 αιώνων παρουσίας και λειτουργίας. Παρά τα αυτά όμως, ίσως να θεωρούμε πολύ ότι η λιτανία αυτή είναι μια πανηγυρική εκδήλωση της μεγάλης γιορτής μας, μια δυνατότητα παρουσίας επισήμων ή συμμεταχής φιλαρμονικών και αγημάτων. Όχι, αδελφοί μου, όλα αυτά είναι στοιχεία που επενδύουν τη λιτανία μας με την λαμπρότητα που της αρμόζει και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες βαθύτατα σε όλους τους συντελεστές της. Δεν αποτελούν όμως την ουσία, αλλά το περίβλημα. Δεν είναι η λιτανία μας, αυτός ο πανάρχαιος θεσμός της Εκκλησίας μας, μια ωραία φολκλωρική εκδήλωση, αλλά μια ιδιότυπη και μοναδική ιερή πορεία ειρήνης και ελπίδας. Ιδιαίτερα σήμερα που ζούμε σε μια εποχή και μια κοινωνία βίας και απελπισίας. Η Παναγία μας που έφερε στον κόσμο την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα, περιφέρεται σήμερα που είναι η μνήμη της μέσα στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους, ακόμη ανάμεσα και σε εκείνους που δεν προσήλθαν ενδεχομένως να την προσκυνήσουν, για να δώσει την ευλογία και τη χάρη της, για να σκορπίσει την ειρήνη και την ελπίδα σε αυτόν τον ευλογημένο και αγιοτόκο τόπο, σε αυτό το νησί με τους ευλαβείς και φιλήσυχους κατοίκους, που πρόσφατα αισθάνθηκε έντονα το σκληρό πρόσωπο της βίας και την περιφρόνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αλλά και γενικότερα περιφέρεται σήμερα και λιτανεύεται σε όλα τα σημεία του τόπου μας για να δώσει στους ανθρώπους που διέρχεται, από όπου διέρχεται, αυτήν την πρωτόγνωρη, στους ανθρώπους που περνάνε αυτήν την πρωτόγνωρη κρίση, στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σήμερα από την ανέχεια και που αρχίζει να σβήνει σε αυτούς η ελπίδα, ιδιαίτερα από τους νέους μας που αναγκάζονται να φεύγουν όπως με τα πολεμικά χρόνια για την ξενιτιά. Είδα μας σε εκείνη να αναθέσουμε. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι, αγαπητοί αδελφοί, άρχοντες και αρχόμενοι, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι,
Σήμερα η Παναγία μας έρχεται να μας δώσει ελπίδα, να δώσει γαλήνη και ειρήνη στις ψυχές μας. Go, 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 go